Πριν από 190 και πλέον χρόνια, σε ένα μικρό και σκοτεινό δωμάτιο στη φιλόξενη Οδυσσό, τρία χέρια απλώθηκαν αργά, τελετουργικά και ακούμπησαν με ευλάβεια στο Ευαγγέλιο. Τα πρόσωπα μόλις που διακρίνονταν στο ημίφος των κεριών. Ήταν ο Νικόλαος Κουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος. Πρώτα ο ένας και μετά όλοι μαζί επαναλαμβάνουν τα λόγια του Ιδρυτικού Όρκου της Συνωμοτικής Οργάνωσης που πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν. Της Φιλικής Εταιρείας. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού Οικειοθελός ότι θέλω είμαι επί ζωής πιστός εις την εταιρεία κατά πάντα. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις σε, ο Ιερά Πατρής. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνου σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχησαν και χύνουν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις το εξής, σύ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου, οδηγός των πράξεών μου, η ανταμοιβή των κόπων μου. Ο όρκος αυτός επαναλήφθηκε πολλές φορές μέχρι το Άγιο 21. Μάλιστα η ορκομοσία των πρώτων φιλικών στην Οδυσσό γινόταν στην Ελληνική Εκκλησία της Αγίας Τριάδας που λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Από τον Σεπτέμβριο του 1814 η φιλική εταιρεία δημιούργημα των φιλογενών Τσακάλοφ, Ξάνθου και Σκουφά έχει αναλάβει την προετοιμασία του ξεσηκωμού. Οι ιδρυτές της επέλεξαν την Οδυσσό ως βάση της εταιρείας γιατί σε αυτήν υπήρχε ακμάζων από το εμπόριο ελληνικό στοιχείο, ήταν ασφαλής πόλη για τους ομογενείς, μια και ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία και τέλος γιατί βρισκόταν κοντά στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Οι τρεις φίλοι δημιούργησαν 5 βαθμούς μελών και αργότερα πρόσθεσαν και 2 στρατιωτικούς βαθμούς. Δημιούργησαν για λόγους ασφαλείας ένα κρυπτογραφικό σύστημα αναγνώρισης και ονόμασαν αρχήν την ανώτατη αλλά ανύπαρκτη ακόμη εξουσία του απελευθερωτικού κινήματος. Γύρω από την αρχή, σκόπιμα, είχαν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και άφηναν να πλανάται η εντύπωση πως ίσως ήταν ο τσάρος. Η εταιρεία σύντομα απέκτησε χιλιάδες μέλη, αποστόλους της ιδέας της Επανάστασης. Τον Φεβρουάριο του 1820 προτάθηκε στον ίδιο τον Καποδίστρια, Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, να αναλάβει την αρχηγία της εταιρείας. Αλλά αυτός αρνήθηκε γιατί δεν πίστευε πως ο καιρός ήταν κατάλληλος για επαναστάσεις. Αντίθετα, ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης, υπασπιστής του τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, ενθουσιώδης πατριώτης και ρομαντικός, γιος του ηγεμόνα της Βλαχίας και της Μολδαβίας, δέχθηκε. Λίγο μετά, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, επικεφαλής πλέον της εταιρείας, επισπεύδει την εφαρμογή του επαναστατικού σχεδίου, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία στη Βαλκανική πολλών επαναστατικών εστιών. Το σχέδιο του Υψηλάντη είχε κυρίως χαρακτήρα αντιπερισπασμού, ώστε η επανάσταση στη Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο να εξελιχθεί χωρίς την πίεση ισχυρών τουρκικών στρατευμάτων. Υψηλάντης τολμηρός, εις βασνίκας φοβερός, εις τυράννους δοσιρός, εις τους φίλους σιλαρός. Έτσι, στις 22 Φεβρουαρίου του 1822, ο Υψηλάντης πέρασε τον ποταμό Προύθο και στις 24 του ίδιου μήνα απίφθινε από το Ιάσιο την περίφημη επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος», ενώ συγχρόνως άρχισε να στρατολογεί νέους. Στις 26 του μήνα, στην Εκκλησία των Τριών Ιεραρχών του Ιασίου, έγινε δοξολογία, στη διάρκεια της οποίας ο Μητροπολίτης Βενιαμίν ευλόγησε την ελληνική σημαία. Εκεί ο ηγεμόνας της Μολδαβίας, Μιχαήλ Σούτσος, του διέθεσε τη φρουρά του. Ο Υψηλάντης στα σύνορα Βλαχίας και Μολδαβίας, στη Φοξάνη, σχημάτισε τον Ιερό Λόγο από Έλληνες και κατευθύνθηκε προς το Βουκουρέστι, το οποίο είχε καταλάβει από τις 18 Μαρτίου ο ντόπιος οπλαρχηγός και τέος συμμαχός του, Θεόδωρος Βλαδιμιρέσκου. Η αποκήρυξη της Επανάστασης από τον τσάρο Αλέξανδρο τον Πρώτο και ο αφορισμός των επαναστατών από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο
δημιούργησαν αρνητικό κλίμα για τον Ιψηλάντη, που έστειλε τον Αθανάσιο Καρπενησιώτη στο Γαλάτσι με σκοπό να οργανώσει τους εκεί Έλληνες ναυτικούς. Ένα μήνα μετά, ο Καρπενησιώτης έπεφτε ηρωικά μαχόμενος εναντίον των Τούρκων κοντά στο χωριό Σκουλέμι. Η αποφασιστική όμως μάχη με τα τουρκικά στρατεύματα, τα οποία για να εισέλθουν στις αποστρατικοποιημένες ηγεμονίες πήραν άδεια από τον Τζάρο, είχε δοθεί λίγες ημέρες πριν, στις 6 με 7 Ιουνίου του 1821 στο Δραγατσάνι, όπου παρά τον ηρωικό αγώνα των ιερολοχητών, τα επαναστατικά στρατεύματα ιτήθηκαν. Εκεί υπάρχει και το μνημείο των ιερολοχητών. Στη συνέχεια ο Ιψηλάντης κατέφυγε στην Αυστρία, όπου τον συνέλαβαν οι αυστριακές αρχές και τον φυλάκισαν μέχρι το 1827. Ένα χρόνο μετά την απελευθέρωσή του, πέθανε. Οι σύντροφοι του Ιψηλάντη συνέχισαν τον αγώνα καταδιωκόμενοι απεινώς πλέον από τους Τούρκους. Οι Γεωργάκης Ολύμπιος και Ιωάννης Φαρμάκης προσπάθησαν με τα παλικάρια τους να διαφύγουν στην Ελλάδα. Αποκλείστηκαν όμως στη Μονή Σέκου από τα τουρκικά στρατεύματα. Τότε ο Φαρμάκης, που πίστηκε στις προτάσεις των Τούρκων, παραδόθηκε, χωρίς όμως τελικά να σώσει τη ζωή του. Ενώ ο πιστός σύντροφος του Ιψηλάντη Ολύμπιος, με 11 συντρόφους του, ανατινάχθηκε στον αέρα μαζί με εχθρούς που είχαν αρχίσει την εισβολή του στο μοναστήρι στις 22 Σεπτεμβρίου του 1821. Παρά τη στρατιωτική συντριβή των ιερολοχητών και των άλλων αγωνιστών, η επανάσταση στις ηγεμονίες είχε πετύχει στο στρατηγικό της στόχο, να απασχολήσει δηλαδή ισχυρές τουρκικές δυνάμεις μακριά από την κυρίως Ελλάδα και να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Οθωμανικής διοίκησης.